Χαίρετε και καλώς ήρθατε. Είχατε φαγωθεί να ξεκινήσω Baldur's Gate 3. Μας πήρε λίγο καιρό, γιατί η γραμμή τώρα είναι σκουπίδι που έχω εδώ πέρα. Αλλά κατάφερα και το κατέβασα το παιχνίδι. Οπότε πάμε σήμερα να δούμε για πρώτη φορά το ολοκληρωμένο Baldur's Gate. Γιατί εμείς το είχαμε δει εδώ και μισό χρόνο που το είχαν βγάλει early access και τα σχετικά. Λοιπόν, show nudity, θα βάλω no για να μπορώ να σας δείξω πράγματα. Κάτσα πάρω και τον κύριο τώρα από τη μέση. Ωραία, μέχρι εδώ είναι όλα ίδια. Το pod που θα βγάζει φαντάζομαι από μέσα το tadpole που θα το βάλει στο μάτι της Yankee, ήτανε ή και της Ζεράη, δεν θυμάμαι. Πάνε να το βάλει και μετά στο δικό μας το μάτι και εμείς εκείνη την ώρα θα γίνει το ατύχημα που θα τους την πέσουνε Yankee. Αυτό το έχουμε δει το cutscene. Σίγουρα το έχετε δει και παλιότερα που το έχουμε παίξει το έχετε δει. Υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και νομίζω είναι η καλύτερη ερώτηση που μπορεί να με κάνει σαν τέτοιο παιχνίδι. Γιατί, ναι, εδώ τώρα να κρίνουμε το character creator. Carlach, the Dark Urge. Τι είναι αυτά. Τι θα κάνουμε από race. Σκέφτομαι. Α, έχουν προσθέσει Dragonborn, έχουν προσθέσει Half Orcs. Halflings είχε, Half Elves είχε, Dwarf Gnome, ok. Tiefling, Drow ή Drow. Από τότε που βγήκε ο Drizzt μας έχετε ζαλίσει. Ξαφνικά έχεσε ο κόσμος καλά Drow. Tiefling ενδιαφέρον επιλογής. Είμαι ανάμεσα σε Dwarf Warrior, να πω την αλήθεια. Ή Human να κάνω κάνα Rogue Mage. Γιατί επίσης κάτι άλλο το οποίο έμαθα είναι ότι μπορώ να κάνω multi-class. Είτε προσθέσει κάποιο καινούριο class. Sorcerer έχετε προσθέσει. Είτε το είχε. Warlock είχε. Druid, Cleric, Bard, Barbarian, Fighter, Monk, Paladin, Ranger, Monk. Όχι, ποτέ. Ή να κάνω ένα Dwarf Fighter. Skills Acrobatics ο Dwarf. Light of Hand ο Dwarf. Performance ο Dwarf. Ξέρεις κάτι, λέω να κάνω κάνα Tank. Ναι, θα κάνω ένα Dwarf Fighter και θα τον κάνω Tank. Sub-Race. Light and Medium Armor. Οι Golden Dwarfs έχουν hit point 1 level και Duergar, Gold Dwarf. Θέλω Fighter, μήπως γι' αυτό, ναι, γι' αυτό ήτανε. Fighting Style, διαλέξω Protection, είπαμε εμείς θα είμαστε οι προστάτες. Θα τον κάνω άρμα. Λοιπόν, έτσι όπως το σκέφτομαι, στρατιώτης ή ευγενής είμαι ανάμεσα. Athletic Intimidation, History Persuasion. Athletics Intimidation να το πάρουμε. Α, μπορώ να πειράξω abilities. Δεν έχω κανένα λόγο να τα βάλω, να βγάλω αυτά. Κανένα bonus δεν έχει. Appearance, πώς πειράζω. Edit Appearance. Εδώ είμαστε. Βάλε αυτό το κεφάλι. Αυτή η μύτη είναι καλή. Identity. Where to next? What was that? Let's hope the local... Πού είναι η βαριά η σκοτζέζικη προφορά. Scar δεν θα έχεις. Βασικά γιατί να μην έχεις. Βάλε ένα scar. Ποτίθεται σε στρατιώτης. Maturity. Ναι, είναι γέρος. Freckle quantity δεν θέλουμε. Vitiligo. Υποτίθεται κάτω στα ρηχεία είσαι, το μαύρισμα που το έκανες. Ωραία, confirm. Άλλο, τι έχουμε άλλο. Μάτια, σκατή. Μπορώ να το πάρω πιο λίγο έτσι εδώ. Μπράβο, σκατή θέλω. Μπράβο. Make-up δεν έχεις. Μαλλιά. Αυτά δεν είναι μαλλιά, Νάνου. Πού είναι οι κοτσίδες. Τα κοτσίδια, τα πλεγμένα, εκείνα τα καλά. Έχω απογοητευτεί ήδη από το character creator. Τι είναι αυτό, μωρέ, Βιντάλ Σασούν εδώ πέρα. Τι είναι αυτό. Θα μπορούσε, περισσότερο με γριά μοιάζεις, αλλά τέλος πάντων. Μα δεν έχει κάτι. Όλα αυτά είναι περισσότερο σαν διαφήμιση για σαμπουάν. Ναι, νομίζω αυτό είναι το πιο τίμιο από όλα. Μαλλιά, black neutral, αυτό είναι σαν, σαν γκρίζο. Ωραία, λίγο έτσι πιο σκούρο. Δεν είναι έτοιμος για φούντο ακόμα. Facial hair. Αναγιά σου, αυτά είναι. Τώρα ένιωσα τον Dwarf Fill. Λόγω ηλικίας πρέπει να έχει μεγάλο το μουσί. Γιατί υποτίθεται ότι όσο προχωράει η ηλικία, οι Dwarf δεν κόβουν τα μουσια. Απλά τα πλέκουν στις περισσότερες κοτσίδες. Γι' αυτό έχει περισσότερες κοτσίδες. Αλλά είναι πιο κοντό. Το οποίο υποδηλώνει μικρότερη ηλικία. Πιο μακριά δεν έχουμε, όχι έτσι. Να τα βάζει στη ζώνη. Κούκλος, δες το να. Σαν γριά με μουσια είσαι. Δεν πειράζει, μια χαρά είσαι. Proceed. Character name. Λοιπόν, χρειάζεται και επώνυμο, να βάλω και επώνυμο. Τα dwarf έχουν και επώνυμο. Είναι, ξέρεις, το όνομα το ίδιο και της οικογένειας. Κάνω, ας πούμε, Anger Silver Axe. Θα φαίνεται βλακώδες στα chat, θα με φωνάζουν με το ολόκληρο. Θα έπρεπε να με φωνάζουν με το ολόκληρο, γιατί κανονικά το dwarf, αν δεν το ξέρεις καλά και θες να του μιλήσεις ευγενικά, πρέπει να το αποκαλέσεις με το πλήρες όνομά του. Κανονικά θα έπρεπε να πει γιος του τάδε,
εγγονός του τάδε και όλα αυτά. Μόνο φίλοι με φωνάζουν Άγγερ. Guardian. Guardian σίγουρα δεν θα είναι Drow. Δεν θα είναι Drow, θα είναι μια νεαρή ελφίνα. Όχι πράσινη, πλένεται. Follow your instincts. Α, μόνο αυτά τα δύο έχουμε. Ναι, με τις φακιδίτσες έτοιμες. Ωραία, ματσούριτη λίγο. Γιατί το elf, τι ματσούριτη, μωρέ, στο elf. Τέλος πάντων, μην αρχίζω. Για ματάκια εννοείται πράσινα. Elf green, όχι απλό πράσινο. Έτσι, ματάρες πράσινες. Αγάπη μου, make-up δεν θα άσεις, δεν χρειάζεσαι make-up. Hair style, να πάω σε κάνω μπούκλα από κάτω. Σαν μαλλί της γριάς είναι αυτό. Θέλω να σε φάω όταν σε βλέπω. Αυτό ναι. Το κυνηγετικό. Τίμιο. Blondas, όχι, θέλω κάτι πιο. Μπράβο. Το σωστό το Elven. Το μαύρο το μαλλί με το κατάλευκο το δέρμα. Body type. Και τέτοια. Body type. Όχι, μην μου τα αλλάζεις. Α, έχει μικρόσωμη γυναίκα και η γιγάντια γυναίκα. Α, μάλιστα. Οκ, okay, τη μικρούλα. Πάλι καλά μου κράτησε τα settings. Οκ, okay, σε ευχαριστώ για αυτό. Κουκλί, δεν αλλάζουμε κάτι άλλο. Επίσης, ναι, dwarf με elf. Φεντίχνα αυτά. Venture forth, είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Επειδή έβγαλα το nudity, δεν είχαμε επιλογή πέους. Δεν ξέρω αν ήταν καλό ή κακό αυτό. Αυτό δεν το θυμάμαι από το εισαγωγικό. Καινούριο cutscene. Α. Α, είναι εδώ που υποτίθεται στο Baldur's Gate. Ναι. Αυτό νομίζω το έχουμε δει. Παλιότερα ήταν και το πρόμο που είχαν βγάλει. Εδώ είμαστε. Α, το ίδιο πράγμα είναι. Είμαστε μέσα στο pod, το οποίο λόγω βλάβης ανοίγει. Για το καμάρι μας εδώ, στα χαμένα ο γέρο Άγγερ. Όπλα δεν έχω. Είμαι γυμνός αυτή τη στιγμή. Έχω pip rocket, έχω calcium pouch, camp supply sack, longsword και βρακί. Δεν τράπηκες για dwarf να έχεις longsword. Α, είναι αυτό που ήταν μπροστά μας στο cutscene. Να το βλέπω το παρασιατική. Investigation που κάνουμε τώρα. Investigate the pool. Skill checks, τα ξέρουμε. Ωραία. Click dice to roll. Για να δω την τύχη μας. Ναι ρε φίλε. Ναι, άνετος. The casing is fragile. Slightest touch could cause it to crumble. Δεν με νοιάζει, κλώτσα του. Reach towards the pool. Κλώτσα το, ρε. Δεν πιστεύω να πάρουμε ζημιά. Εδώ κάτω τι έχω. Improvised melee weapon. Help. Main hand attack. Rush attack. Pommel strike. Lacerate. Α, με το alt βλέπω τα interactables. Τι έχεις εσύ. Pick up. Πού πάω. Λογική σειρά από εδώ. Από το σφιγκτήρα. Από τον προκτό του δημοπλίου βγαίνω. Ή μπαίνω, δεν ξέρω. Όπα, γκόμπλιν. Τι έχεις εδώ, γκόμπλιν. Λεφτά, take all. Είμαι dwarf, δεν τα συμπαθώ τα γκόμπλιν, γι' αυτό τα φτύνω. F5. Ascensor. Α, ναι, το θυμάμαι και αυτό από το early access. Εδώ είναι που έχει το τέτοιο, το σκυλάκι μέσα στο μυαλό, το μυαλόσκυλο. Yes, you've come to save us from this place. From this place you'll free us. Τώρα ξέρετε, έτσι όπως το βλέπω τώρα εγώ αυτό εδώ, είναι τόσο περίεργο για μένα, οπότε θα προσπαθήσω να το σκοτώσω. Ας σκέφτομαι, λέει, σαν άνος πρέπει να σκέφτομαι. Κούγεσαι φοβισμένο, γιατί. Τι ξέρεις που δεν ξέρω. Κοίταξε, η αλήθεια είναι, δεν θέλω να το σώσω, είναι απίστευτα ιδιαστικό πλάσμα. Πω και τρέχει και το δάκρυ από το πω. Dwarf Warrior είμαι, εντάξει. Δεν ξέρω από όλη επιτεπίλεπτα τα πράγματα. Break the skull. Έχω και συντρία στο strength. Δώσ' το. Σκατά να φας. Δεν έχω κάτι reroll τέτοια. Όχι, έτσι. Θα κάνει boom όλο. Όλο το διαστημόπλη θα κραγεί. The skull holds fast. You realize you're talking to an intellect of our... Πέτυχε το αρκάνα μου ως dwarf fighter. Καλή φορά ξεχνάω στην πέμπτη, από την τρίτη και μετά. Τα dwarfs ξαφνικά ξέρουν μαγεία από εκεί που ήταν φάση ότι έχω απίστευτη αντοχή στη μαγεία γιατί με ιδιάζει η ιδέα. Αλλά τέλος πάντων, πέτυχα και το αρκάνα τσικ, καταστρέφουν τον εγκέφαλο. Δε, με αυτά τα πράγματα εγώ δεν μπλέκω. Αυτά είναι του σατανά. Έτσι, μπράβο. Δες χέρια, ρε μαλάκα. Σκύζεται, ρε. Δάγκος του. Ή σκούπι στο πάνω του. Όχι, πάμε κάτω. Πάμε κάτω, εγώ πρέπει να γλιτώσω τώρα από εδώ πέρα με τις φωτιές και αυτά. Μοναδικός επιζών. Αυτά τα άγνωστα, τα σατανικά πράγματα εδώ πέρα, δεν ξέρω τι είναι. Πάμε από εδώ.
Από εδώ. Λοιπόν, αυτό όλο το θυμάμαι. Βέβαια, τελευταία φορά που το έπαιξα εδώ δεν υπήρχαν όλα αυτά τα τριγύρω. Και λείπανε και textures στο early access. Και δεν τώρα λογικά που θα γνωρίσουμε την άλλη. Την Κιδζερά, η Κιδιάνκη, την Κιθ, την Πράσινη, την Πατραχομούρα. Όπα, σιγά. Εδώ δες. Super hero. Εγώ είμαι Abomination. Εσύ μοιάζεις με γυρίνος, μωρή κακάσχημη. Όπα, τι παθαίνω. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword. And a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Κάνε το κεφάλι της νεκραγή. Είμαστε δίδυμοι. Σαν τον Ντεβίτο και τον Βαντζενέγκερ. Κατευθείαν, σου με επιδίκησε ένα πανοκέφαλο, με πιστεύεσαι. Ποιος είσαι. Σιγά βρε, Μάικλ Τζάκσον, δώσε και κάνα όνομα. Τι προτείνεις. Όπα, τι είναι αυτά. Ιμπς. Ευκολάκι. Α, ωραία τα κάνανε τα Ιμπς. Καλά το έπεσε αυτό το φτάκα. Θα τα χτακάρουμε τώρα μέχρι να πέσουνε. Λοιπόν, εμείς είμαστε. Ras Attack. Έφυγες. Clutch, Steel Balance, μωρέ, πετάει βλαμμένε. Μπορώ να κάνω και ένα Pommel Strike, ε. Κάντο, γιατί όχι. Εν τέρν ή πώς το... Εν τέρν. Τώρα παίξει η Λαεζέλ. Ras Attack θα σε κάνω και σένα. Φύγαμε. 4 damage, βρε άχρηστη. Α, εν τέρν κάνω για τον κάθε χαρακτήρα. Αυτό δεν το θυμάμαι. Fiery Bolt. Δεν νομίζω ότι είσαι. Κούνε τα μικρά σπουδαράκια, Άγγερ μου. Έτσι, μπράβο, καμάρι μου. Μέχρι να πάρουμε κάνει τσεκούρι να είσαι σοβαρό, Dwarf. Γιατί με αυτό είσαι σαν ID, αλλά τέλος πάντων. Εν τέρν. Σειρά της Λαεζέλ. Λιώστε το λίγο αυτό, παρακαλώ. Άντε να χαρείς. Λοιπόν. Τι λες, μωρέ, μακρυπόδα που θα μας πεις είμαστε adequate in battle. Γιατί το κρατάς το σπαθί από τη λεπίδα, μάνα μου. Ωραία, βάλ το Handax. Τι έχουμε να ψωνίσουμε εδώ. Σε έψαξα. Τι έπαθες, με ένα hit points είσαι. Περίμενε λίγο. Ας το διάλο. Ρεστορίσου δεν χρειαζόμαστε, δεν μας αγγίξατε καν, γιατί είστε άχρηστοι. Καρφάλωσε. Πολύ πιο όμορφο από ό,τι ήταν στο early access, έτσι. Λογικό δεν πεις ότι μία. Textures παντού. Πράγματα να κινούνται παντού. Και έχουν αλλάξει τη διαδρομή την οποία ακολουθούσες. Δεν υπήρχαν τέτοια αυτά που ανέβαινες. Κάτι ακολουθούσες 2-3 τούνελ και έβγαινες. Κι άλλο σφιγκτήρα εδώ. Κάνα σε πριν μπούμε από τον προκτό. Ωραία. Ωραία. Άνοιξα το σφιγκτήρα. Μπράβο. Α, και αυτό το θυμάμαι εδώ πέρα. Λοιπόν. Καλά, περίμενε. Περίμενε. Πώς μπορεί να τα ερευνήσουμε αυτά. Αρκάνα successful. Unleash. Aggression. Τι φάση, γιατί πιάνει τα αρκάνα ο Dwarf. Κάτσε αρχικά να δω τι έχει εδώ πέρα στο τραπέζι. Illithid Manuscript. Dark Mind. Παίρνει στην Έκλας. Τι κάνει τον παίρνει στην Έκλας. Τίποτα, απλά γυαλίζει. Elaborate Reliquary. Δεν έχω tools. Είναι λογικό, δεν είμαι rogue. Ποιος φωνάζει, σταμάτα μωρέ κι εσύ. Α, έχει ένα backpack εδώ. Λοιπόν, κάτσε να μιλήσουμε με σένα αρχικά. Έλα εδώ. Σου μοιάζω για θυρωρός. Να ψάξουμε για κάποιο μοχλάρ κάτι να ανοίγει αυτό το καπάκι. Α, τώρα ξαφνικά τα χάνεις τα αρκάνα. Και εσύ stranger είσαι. Κάτσε, δεν θυμάμαι. Στο early access νομίζω ότι την ανοίγαμε αυτή. Για να δούμε, θα τη λιώσουμε. Πρόσεχε, γιατί θα βάλεις εκεί μέσα το empty socket. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε κλειδί, να ανοίξουμε αυτό. Υποψιάζουμε εκεί μέσα είναι αυτό το οποίο ψάχνουμε. Άνοιξε και αυτό το σφιγκτήρα. Τι είναι αυτό. Πού πας. Αυτό δεν με επιτέθηκε. Είναι λίγο καυγάδες. Όπα, gold key και scimitar. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό εδώ τι έχει. Το gold key λογικά είναι για το reliquary που ήμασταν πριν. Πώς ψάχνουμε και αυτό το dead trail. Eldritch rune, candle gold. Εδώ τώρα. Μπορώ να το κάνω πού σε αυτό. Βάλε το χέρι στην κονσόλα. Τι μπορεί να πάει στραβά. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Κάναμε μαλακία. Oh. Oops. Τι έκανες. Αυτά έχει ζωή. Κάποιες φορές πρέπει να πατήσεις κάποιο λάθος κουμπί για να γίνουν πράγματα. Λοιπόν, έλα εδώ, elaborate reliquary. Ωραία. Onyx και Gold. Αυτά ήτανε. Α, θα μου πεις το άλλο, το εξάρτημα το βρήκα
Το Eldritch Rune πρέπει να ήταν. Βάλε το ρούνο στην σοχή. Πόσο στραβά να πάει και εδώ. 2-2, μαλακία. Take a closer look. Οχ, 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 οχ. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Σκατά. Μια ζωή την έχουμε και κυρίως γιατί δεν είναι δικιά μου, θα το ρισκάρω. Και αυτά είναι καινούργια interactions, δεν υπήρχαν στερεάξεις. Επίσης μπορείς το χέρι να το πας πιο κάτω να φαίνεται τουλάχιστον ότι ακουμπάς. Will the pot to open? Ναι μωρέ, γιατί όχι, τι μπορεί να πάει στραβά. Πάλι καλά που το check ήταν 2. You feel the biomechanical brain of the console process your command and yield to it. Έτσι, μπράβο. Obey me. Ναι, αυτά ξέρω τι είναι. Μην αγώνεστε που κάνω πλάκα για αυτά. Ξέρω τι παίζει με το τέτοιο μέσα. Το σκουλικάκι. Όπα, κράτα την. Ας το έχεις. Το backpack δεν πιστεύω να ήταν δικό σου που το έκλεψα. Για να σε δω. Πού κοιτάς ρε, κοίτα την εκεί. Δεν κάνει τίποτα ψυχούλα μου. Όπα. Her gratitude is mixed with wariness, because you have a gith with you. Δεν συμπαθεί την gith. Πού να δεις τι έκανα δίπλα. Ναι, αλλάζουμε λίγο το θέμα της συζήτησης. Το νιώσες, ένιωσες αυτή την επαφή που έχουμε. Πόσο ξεχωριστή είναι η σχέση μας. Ακολούθαμε και δεν υπόσχομαι τίποτα. Τι, πάλι καλά δεν πήγε για το backpack. Ναι, το πολύεδρο. Το θυμάμαι και αυτό. Και τώρα που πάω, από εδώ λέει. Οκ, τρέχα. Πάρα πολύ ωραία. Παίρνω μέσα από το σφιχτήρα. Από σφιχτήρα σε σφιχτήρα πάμε. Μπορούμε να μην έχουμε αυτά τα γατομαχίες, παρακαλώ. Να κοιτάξουμε λίγο τους κόλλους μας, να σωθούμε. Μπορεί η άλλη να ξέρει από τέτοια σκάφη. Όπα. Είναι η μάχη των δύο bosses εδώ πέρα. Και αυτό ήταν η Early Access. Και τώρα είμαστε. Ωπα, τι είναι αυτό. Κάτσε, στο Early Access είχε μόνο τέτοια. Τι είναι αυτό. Lesser Hellsbore. Λοιπόν, εσύ. Charge attack έχουμε κάνει, μπορώ να σε κάνω ένα laser γιατί να σε κάνω bleed. Γιατί πόσο έχεις, πόσο hit points έχεις. 8, δεν αξίζεις καν τον κόπο. Θα ανοιχτώ από εδώ να πάω προς το εκείνο. Εσύ θα κάνεις ένα bless. Τι μπορείς να κάνεις. Shield of Faith. Το dwarf. Πάρα πολύ ωραία. Και θα έρθεις εδώ πέρα να σε καλύψει αυτή. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Ωραία. Εσύ θα βαρέσεις λογικά. Μπράβο. Τη Lyra. Πώς λέγεται. Lyzel. Μπορώ να κάνω. Αν θυμάμαι καλά το jump ήταν λίγο cheat. Μπράβο, κάνε τζαμ μπροστά του και βάρα το. Υπέροχος. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν προς τον άλλο. Πόσο μου μας έμεινε, δεν μας έμεινε καθόλου. Μας έμεινε για κάποιο λόγο ότι δεν το εμφάνιζε. Dash. Ωραία, κάνε dash. Και έλα εδώ. Κατευθείαν εκεί να σε στριμώξουμε. Κάνα από μελστράκι, γιατί όχι. Υπέροχο, σχεδόν το σκότωσε. Σειρά σου. Τραβήξουμε μέχρι εκεί. Το σκυλί δεν έψαξε, ρε. Θα μου πει τι έχει το σκυλί. Το γουρούνι, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε πάλι. Κάνε dash και εσύ και. Το στριμώξαμε. Ωραία, λοιπόν, τελειώσουμε λίγο με σένα. Πάει και το imp. Και είδε. Όπα. Τρέχω, πλάχω κοντά από δαράκια. Ηρέμησε λίγο. Πούν του ορφάκι. Καμιά σπίδα θέλω να βρω, να πω την αλήθεια. Ωραία. Τέλειωσε και εσένα το τέρ σου. Εσύ κουνήσου εδώ, έτοιμο να κάνεις healing. Γιατί θα έρθει η ώρα που θα χρειαστεί το healing. Τι είναι αυτό με τις φωτιές. Fireball. Δώσ' το. Μπράβο, Ignis. Δώσ' του. Δώσ' του, ρε. Μπράβο, μπράβο καμάρι μου. Μπράβο κοντό μου καμάρι εσύ. Λοιπόν, εσύ έχεις μείνει με 4 και εσύ έχεις μείνει με 2. Δώσ' το. Άχρηστη. Εσύ, fireball. Στο πίσω. Ωραίο, το σκότωσες με τη μία. Και έλα εδώ και δεν κάνεις τίποτα. Σειρά του Anger. Καταπληκτικός ο Anger. Εντέρνο Anger. Σιγά μην πετύχεις εσύ, τσεκούρι τη λύση με σένα. Ωραία, τρώει ξυλάρο άλλος εδώ δεξί. Κότος τον.
Πολύ ωραίο. Έλα, κάτω εσύ. Όποιος θα είναι πρώτος να γλιτώσουμε. Μήπως μπορούμε να του μιλήσουμε. Σκατούλες. Όπα. Ξαφνικά έφυγε εκεί πέρα. Μου θύμισε λίγο early access αυτό τώρα. Το εξαφανίστηκε δέστημο όπλιο. Γι' αυτό το έχουμε δει στο early access. Απλά έχει περισσότερα textures τώρα. Ωραία. Πάλι μπαίνουν textures τώρα, ρε. Δάρματα. Τι κάμερα ήταν αυτή. Μπάγκαρε το... Μπάγκαρε το μοντέλο του χαρακτήρα. Το παιχνίδι με τις μεγαλύτερες, με τα καλύτερα reviews, βράχος. Αυτό αν παίζεις dwarf, αυτό συμβαίνει, παιδιά. Αλήγιστος. Σκέψου, γουλά μου, πονάει η κεφάλα σου. Το βρακί κατέβασε. Κατέβασε λίγο το παντελόνια σου. Check yourself for injuries. Έτσι ψάχνεται αυτό, σταυρώνει τα χέρια και λέει τώρα περίμενε. Δεν νιώθω να αιμορραγώ κάπου. Αυτό είναι ένα τέλειο σημείο να κάνω ένα save. Αν θέλετε να το συνεχίσω, ξέρετε τι πρέπει να γίνει. Like στα σχόλιά σας κάτω. Φυσικά και έχει βελτιωθεί από τότε που υπήρχε σε early access. Να το πω αυτό σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Αλλά από ό,τι είδαμε, έχει κάποια μικρά προβληματάκια. Φυσικά βέβαια και δεν μειώνουν την όλη εμπειρία του παιχνιδιού. Όλο το ίντερνετ έχει βγει και έχει πει ότι το παιχνίδι είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια τα που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια και το πιστεύω γιατί είχε τα φόντα όταν το είχαμε δει στα early access. Απλά είχε κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία φαίνονται ότι στο 99% έχουν λυθεί. Κάτω περιγραφή, κοινωνικά δίκτυα, ακολούθατα. Παντού γύρω μου έχουν εμφανιστεί διάφορα άλλα βίντεο. Αυτά από μένα για σήμερα. Αντίο και τα λέμε όταν τα ξαναπούμε.